κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Ο Πειραιακός Σύνδεσμος, ο οποίος φέτος, Γιάννη, κλείνει 125 χρονιά αθλητικής δραστηριότητας. 126 όμως χρονών είναι ο Πειραιακός Σύνδεσμος. Και έχω τη χαρά, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον ειδικό γραμματέα του Πειραιακού Σύνδεσμου και εντεταλμένο Συμβούλιο Καθαριότητας της Α Δημοτικής Κοινότητας της πόλης μας, τον κύριο Γιάννη Αλιφραγκή. Κύριε Αλιφραγκή, καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ξανά έχουμε εδώ. Είστε από τους ανθρώπους, πραγματικά τους θεωρούμε φίλους του σταθμού μας. Και εγώ το ίδιο για σας. Και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Είναι δικιά μας τιμή να φιλοξενούμε ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ιστορικούς συλλόγους. Και όταν μιλάμε για τον Πειραϊκό Σύνδεσμο, μιλάμε για έναν σύλλογο ο οποίος έχει πολυσχεδή προσφορά στην πόλη μας, πολιτισμό, αθλητισμό, 1200 πράγματα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Θα μπορούσα να πω δύο λόγια? Βεβαίως, βέβαια, για τον Πειραϊκό μας. Ο Πειραϊκός Σύνδεσμος είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και είναι πολιτιστικό και αθλητικό σωματείο. Έχει ιδρυθεί το 1894 και παρέχει πολλές ευκαιρίες δράσης και συμμετοχής στον πειραϊκό λαό. Δημιουργήθηκε στην Αθήνα με σκοπό τον αθλητισμό και τον πολιτισμό και έχει συμμετάσχει στην πρώτη Ολυμπιάδα με αθλητές του στην Αθήνα το 1896. Έχουμε διάφορα τμήματα, αν θέλετε έτσι να αναφέρω μερικά. Έχουμε δημιουργήσει καλλιτεχνικό, φιλολογικό, σχολές εργαζομένων νέων. Είχε στηρίξει τεχνική εκπαίδευση, ασυρματιστές εμπορικού ναυτικού μέχρι τη δεκαετία του 1970, γιατί μετά ανέλαβε την εκπαίδευση στο δημόσιο. Μετά από εκεί δημιουργήθηκαν οι εξής σχολές. Η Ανωτέρα Δραματική Σχολή, ο Δύο Πειραιός Πειραϊκού Συνδέσμου, Σχολή Χορού και Μπαλέτου. Έχουμε αίθουσα εκδηλώσεων εκτός από παραστάσεις και για ανωτέρα σχολή συμφωνικής ορχήστρας jazz και ποιοτική μουσική. Και βεβαίως επίσης, ναι. Και λέω ότι το βασικότερο έτσι, κομμάτι του Πειραϊκού στο κομμάτι του αθλητισμού είναι το μπάσκετ με μεγάλες μορφές. Καταρχάς ο Πέτρος Καπαγέροφ, στη μνήμη του οποίου έχει ονομαδοτηθεί και το αθλητικό κόμπλεξ του Κολυμβητηρίου και του Κλεισού Γυμναστηρίου Πειραιά. Και βέβαια ο φίλος μας ο Σταύρος Ελληνιάδης που μετέπειτα έκανε μεγάλη καριέρα στον Ολυμπιακό. Βέβαια. Μεγάλες μορφές από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς. Ο Πειραϊκός έχει προσφέρει πολλά και πολιτιστικά και αθλητικά. Και κάνετε προσπάθειες προκειμένου ο Σύνδεσμος να συνεχίσει και αυτή τη δεκαετία, τη δεκαετία του 2020 και πέρα, να προσφέρει και να φιλοξενείτε έτσι στους κόλπους σας πάρα πολλά από τα παιδιά του Πειραιά και στον χώρο του αθλητισμού αλλά και στον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών. Βεβαίως. Επίσης έχουμε, αν δεν σας κάνει κόπο, να αναφέρω και 2-3 ακόμα τμήματα. Βεβαίως. Ζωγραφικής και φωτογραφίας, σχολή σκακιού και χορηγούμε διάφορες υποτροφίες για εκπαίδευση με μειωμένες τιμές εννοείται, σχολή γονέων και διάφορα. Και προσπαθούμε επίσης την ηλεκτρονική ψηφιοποίηση των αρχείων του Πειραϊκού και ό,τι άλλο καλύτερο μπορούμε
προχωρούμε με την καινούργια τεχνολογία σε όσο μπορούμε καλύτερη οργάνωση. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να είστε όλοι γεροί και δυνατοί στο αμέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αύριο επαναλαμβάνω COVID την πίτα του Τμήμα Φυσικής Αγωγής και υπάρχει άλλη κοπή και, και άλλη μια πίτα στο τέλος. Στις 19, την άλλη Κυριακή, 12 η ώρα, είναι ευπρόσδεκτη όλη η Πειραιώτα. Κύριε Λιφραγκή. Και φυσικά πρώτοι εσείς. Εκεί θα είμαστε. Καλά, πάντα δυνατοί να είστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε για τον Πειραϊκό Σύνδεσμο. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.